Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο RTFM της εκπομπής που ανακάλυψε το φωτισμό, τον τεχνητό φωτισμό, όχι το φυσικό, δεν έχουμε ανακαλύψει τον ήλιο. Σήμερα θα κάνουμε review, όπως καταλάβατε από αυτόν τον πολύ lame πρόλογο, σε κάποια φώτα. Smart lights, smart bulbs, smart... τέλος πάντων, όχι και τόσο smart θα δείτε, αλλά γενικότερα όλα έχουν ένα smartness. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Είναι δύο μάρκες, είναι τα Xiaomi, τα G-Lite, τα οποία είναι ένα sub-brand της Xiaomi, η οποία είναι smart bulbs, τα οποία όλα συνδέονται στο Wi-Fi και τέλος πάντων ελέγχονται από το application το G-Lite. Και έχουμε και τα Blitzwolf που είναι μια άλλη μάρκα, φοβερό όνομα, Blitzwolf, θυμίζει και λίγο το Wolfenstein, το οποίο είναι και της εποχής μου παιχνίδι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το μικρότερο, θα το πάμε με σειρά ισχύως όπως καταλάβατε. Πάμε να δούμε, αυτό είναι το Blitzwolf Night Light, το οποίο είναι το BWLT10. Πάμε στα γρήγορα για να μην κρατήσει 4 ώρες το review. Έχουμε μέσα μια χαμογελαστή φατσούλα. Πολύ ωραία, όχι, είναι μια μπρίζα και έχει ένα χαμόγελο. Και γράμματα τόσο μικρά που για να τα διαβάσεις πρέπει να. Δεν ξέρω. Να φορέσεις γυαλιά. Θες φακό μάκρο. Θες μάκρο. Εσύ μπορείς να τα διαβάσεις με την κάμερα. Λοιπόν. Καταρχήν ανάποδα. Από okay. Μια μεριά είναι έτσι, από την άλλη είναι έτσι. Ναι. Έτσι με τα γυαλιά τα διαβάζω. Α, βλέπω πολύ καλύτερα. User manual. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί το έχω διαβάσει ήδη τα specs, το τέτοιο στα παπάρια μας. Διαβάστε το, αλλά είναι αυτό το λαμπάκι. Πολύ ωραία, δυστυχώς η κινέζικη μπρίζα, γαμώ την πουτάνα μου. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι για να δούμε πώς διάλογο λειτουργεί το Blitzwolf, γιατί έχει κάποιες, τέλος πάντων, κάποιους τρόπους λειτουργίας, όπως παραδείγματος χάρη έχει σένσορα, δηλαδή αυτό εδώ το σκατουλάκι είναι σένσορας, οπότε ανιχνεύει αν έχει φως σβήνει, μόλις νυχτώσει ανάβει μόνο το αυτόματα και έχει και ένα countdown. Περιττώ να σας πω ότι διαβάζοντας και το manual και τις online οδηγίες δεν καταφέραμε να το κάνουμε δουλέψει ούτε με το sensor, ούτε για κανένα. Απλά ανάβει και σβήνει. Απλά καταφέραμε να το κάνουμε να ανάψει και να σβήσει. Δηλαδή πατώντας το κουμπάκι παρατεταμένα, το λαμπάκι ανάβει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο λαμπάκι. Πρέπει να είναι κάπου στα 3.000-3.400 Kelvin. Θερμό φως, ωραίο. Παρ' όλα αυτά, πατώντας το κουμπί, σβήνει. Ξαναπατώντας το κουμπί ανάβει. Πατώντας το παρατεταμένα, αναβοσβήνει τρεις φορές και μένει αναμένο. Οχ, έσβησε. Τώρα θα ανάψει, υποκάλυψα το σένσορα. Φυσικά και όχι. Μήπως γιατί... πρέπει να κλείσουμε τα φώτα. Περνάει φως μέσα από το δάχτυλο. Όχι, ρε μαλάκα, τι φως να περάσει μέσα από το δάχτυλο. Το σένσορα τι είναι, ρε μαλάκα, τα χιόνια είναι το φως να περάσει μέσα από το δάχτυλο. Στα παπάρια μας, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φωτάκι, το οποίο με το που τα ανάβεις λειτουργεί. Το βάζεις στην πρίζα, το ανάβεις και. Ενώ τα άλλα τα φωτάκια τα ανάβεις και δεν λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά αυτό έχει σένσορα, βλάκα. Θα κλείνει μόνο του την ημέρα και θα ανάβει τη νύχτα. Και κάνει μόνο 6 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο κάνει. Γαμάτο. Πάρα πολύ καλό. Το link στην περιγραφή, πάρτε το. Χαίστε με όλοι, άστο εδώ πέρα με μένα. Λοιπόν, είναι το BWLT9. Καταπληκτικό κωδικό. Για να δούμε τι είναι αυτό. Βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό πανέμορφο κουτάκι της Blitzwolf. Οπ, καλωδιάκι. Αυτό να πούμε ότι είναι ένα φωτάκι νυχτός για το κομωδίνο σας. Εντάξει, είναι ένα επαναφορτιζόμενο φωτάκι νυχτός για το κομωδίνο σας, σχεδόν RGB. Δεν είναι RGB, απλώς έχει ένα light cycle, αλλά είναι ένα ωραίο πραγματάκι, το βλέπετε, είναι σχετικά κομψό. Το βλέπεις ψύχο, γαματό. Ή όπως βλέπετε έχει και το καλωδιάκι μέσα. Ούτε καν κοίταξα αν έχει τίποτα οδηγίες, έχει οδηγίες αλλά στα παπάρια μας. Τις χρειαζόμαστε, το RTFM είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει ο τίτλος του. Οπ! Οπ! Αυτό είναι και άναψε. Λοιπόν, το πατάτε μία φορά για να δυναμώσει και άλλη μία φορά για να... Βασικά έχει τρία levels. Δηλαδή έχει το χαμηλότερο, το δυνατότερο και το πολύ δυνατό, ας πούμε. Αυτό είναι υποτίθεται για να κοιμηθείς το πιο χαμηλό. Εντάξει, κάνει cycle ανάμεσα στα modes. Α, και κλείνει και τελείως. Και τα χρώματα... Χαίρομαι που ρώτησες. Το πατάς παρατεταμένα και αρχίζει ένα cycle. Σ' αρέσει το πράσινο, το πατάς και σταματάει στο πράσινο. Very nice. Άμα θες να συνεχίσει το cycle, πατάς εκεί. Α, το μπλεδάκι. Σταμάτησε το μπλεδάκι. Αλλιώς το αφήνεις να κάνει cycle όλη νύχτα, ανάμεσα σε χρώματα. Γιατί όχι. Κάτσε, όταν είναι σε χρώματα, μπορείς να επιλέξεις την ένταση. Όχι. Το χρώμα είναι standalone. Δηλαδή θα μείνει εδώ πέρα. Σ' αρέσει αυτό εδώ πέρα. Το πατάς, θα μείνει εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορείς να πειράξεις την ένταση. Αν το πατήσεις, θα ξαναρχίσει το cycle. Και αν το πατήσεις παρατεταμένα, ξαναπάει στο λευκό. Όπου λειτουργεί πια το έτσι. Και το γιουβέτσι. Ξέρουμε πόση ώρα κρατάει. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό θέλει 2 ώρες φόρτιση για την εσωτερική του μπαταρία και κρατάει περίπου, λέει, στο λευκό φως, λέει γύρω στις 72 ώρες. Στη χαμηλότερη ένταση. Στη χαμηλότερη ένταση, και εγώ θα υποθέσω. Ενώ στο παραδείγματος χάρη σε light cycle κρατάει μόνο 6 ώρες η μπαταρία του την ώρα που γυρνάνε τα φωτάκια. Στην πραγματικότητα, άμα το βάλει στην χαμηλή ένταση ή στη μεσαία ένταση τη νύχτα,
είμαι σίγουρος θα σε βγάλει 5-6 νύχτες με μια φόρτιση. Οπότε μπορεί να είναι ενδιαφέρον για ένα κάμπινγκ, ας πούμε. Και για κάμπινγκ και εννοείται και δεν έγινε και τίποτα γιατί όλοι έχουμε φορτιστές δίπλα στα κρεβάτια μας, κυρίως για να φορτίζουμε κινητά και διάφορες άλλες ιδέες. Οπότε αυτό εδώ πέρα να πούμε ότι κάνει 9 ευρώ. Και πάμε τώρα στα G-Lite. Πάμε στην αγαπημένη μας Xiaomi. Αυτό να πούμε ότι είναι. Γιατί είναι ανοιχτό ρε μαλάκες. Να πούμε ότι αυτό είναι μια λάμπα. Λοιπόν, αυτή η λάμπα, για αυτούς που ξέρετε από λάμπες, είναι μια λάμπα Ε27. Τι θα πει αυτό? Ότι είναι η κλασική λάμπα που βιδώνει. Απλώς ο κωδικός της είναι Ε27. Συνδέουμε αυτή την πολύπλοκη μηχανική κατασκευή, μηχανολογική και ηλεκτρολογική κατασκευή που έχουμε κάνει εδώ πέρα. Για να μην φέρουμε πορτατίφ. Για να μην φέρουμε ένα πορτατίφ. Το συνδέουμε, βιδώνουμε τη λάμπα πάνω. Δεν καταφέραμε να το δουλέψουμε στο G-Light App, δεν ήθελα να συνδεθεί με τίποτα, οπότε το συνδέσαμε στο Mi Home. Αυτό είναι κάτι που να το ξέρετε για όλα τα Xiaomi προϊόντα. Αν δεν δουλεύει το application που λένε, το οποίο κατά 99% δεν θα δουλεύει, όλα δουλεύουν με το Mi Home. Μπαίνουμε μέσα, εδώ βλέπετε on off, οπ, έσβησε, αστεράκια. Βλέπεις τα αστεράκια, ρε. Σιγά μην φαίνονται τα αστεράκια και που πέφτουν και κάτι διάτοντες. Power, και εδώ είναι στο full τέτοιο, το κάνεις drag προς τα κάτω, βλέπετε εδώ το τέτοιο και ρίχνεις τη φωτεινότητα. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δουλεύει μέσα από το Mi Home μπορείς να κάνεις αυτοματισμούς ώστε να ελέγχεται από άλλες συσκευές. Ναι, μπορείς να κάνεις και τέτοια πράγματα στο Mi Home. Είναι μια εκπληκτική, super κινέζικη, ένα κινέζικο application το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Κάτσε λίγο, με παίρνει ο κοψιάλης. Αυτή είναι το G-Lite, το λευκό. Όπως βλέπετε, έχει ένα πολύ ωραίο φως γύρω στα 4.000 Kelvin. Πολύ ωραίο ξεκούραστο και για διάβασμα και για χαλάρωση. Δεν είναι ούτε το ψυχρό ούτε το πάρα πολύ κίτρινο. Θανάση, γιατί είπες το λευκό, μήπως έχουμε και έγχρωμο. Και εμφανιζόμαστε στο έγχρωμο που είπε ο συνεργάτης. Ας το ανοίξουμε. Είναι το ίδιο. Μάλλον, Παναγία μου, θα κοπώ. Λοιπόν, είναι το ίδιο G-Lite με πριν, αλλά αυτό είναι RGB. Όπως θα καταλάβατε. Το προηγούμενο έκανε γύρω στα 10 ευρώ, αυτό κάνει γύρω στα 20. Κοιτάξτε, επειδή κάποια στιγμή είχα τα πρώτα Philips, τα. Πώς τα λέγανε αυτά. Τα Hue, ναι, σπίτι μου. Κάποια στιγμή το novelty wears off. Δηλαδή βαριέσαι τα χρώματα, δεν σε πολύ ενδιαφέρει κιόλας και απλά μένει εκεί πέρα κάπως λευκό. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά είπα. Ω, αυτό είναι πολύ πιο βαρύ από το προηγούμενο. Και δείχνει κάπως πορσελάνινο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πλαστικό και είναι και αρκετά βαρύ. Στην τζάμι. Αυτό εδώ πρέπει να είναι τζάμι, ναι. Το ανάψαμε. Βλέπετε ότι είναι λευκό. Και να δοκιμάσουμε να πάμε στο G-Lite το application. Έτσι απέναντι. Είναι πιο δυνατό αυτό, Τόση ώρα γαμηθήκαμε να την προσθέσουμε και τώρα που μπήκε το color έβαλε και την άλλη. Γαμώ την τεχνολογία. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τη λίστα με τα φώτα μας. Αυτό είναι ένα απλό off. Το ξανανάβουμε. Έχει color profiles. Έχει sunrise. Sunrise. Πολύ ωραίο. Έχει sunset. Ναι, οκ. Okay. Tea time. Φλόρικο. Night mode. Εντάξει. Birthday party. Α, μάλιστα τώρα θα κάνει cycle ανάμεσα σε χρώματα λογικά. Αλλάζει, αλλά δεν βλέπω τα ψυχρά για να μην ειλικρινήσω. Τόση ώρα βλέπω μόνο πορτοκαλιά. Εσύ καλά τα λες. Γουστάρουν πορτοκαλιά οι Κινέζοι, φαίνεται. Μα ρε, και δεν έχει μπλε. Τι ωραίο birthday party. Πάμε στο movie. Α, να ρε, τα ψυχρά. Αυτό είναι το movie. Λοιπόν, εδώ βλέπετε είναι η φωτεινότητα. Δηλαδή, εδώ είναι το τέρμα κάτω. Και εδώ είναι το τέρμα πάνω. Δεν έχει και φοβερή διαφορά, οφείλω να ομολογήσω. Τι δεν έχει, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στο white. Α, κοίτα εδώ. Εδώ διαλέγεις, ας πούμε, στο white πόσο θερμό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο θερμό. Μέχρι το πολύ ψυχρό λευκό, το οποίο είναι και πολύ δυνατό φως. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα επάνω έχει color. Εδώ διαλέγεις ποιο είναι το χρώμα του, στο κλασικό color selector. Και πόσο saturation θα έχει. Αυτά τα υπέροχα. Εντάξει, το μπλε. Α, κοίτα εδώ τι ωραίο. Αυτό το γράφει ωραία και η κάμερα. Αυτό είναι και εδώ είναι ένα flow, το οποίο flow τι κάνει. Αλλάζει χρώματα. Flow speed. Oh, wow. Εδώ αλλάζει, αλλάζει ανάμεσα από 4 χρώματα τα οποία μπορείς να φτιάξεις εσύ. Φωτεινότητα και αυτά. Βάλτε στο πιο γρήγορο, να δούμε, κάνεις τρόπο. Αυτό είναι το πιο γρήγορο του. Ωραίο είναι. Εντάξει, καλά. Συμπαθέστατο. Αυτό είναι το G-Lite το RGB. Έχει καμία 24 ευρώ, 22 από εκεί. Πολύ ωραίο, άμα σας αρέσουν αυτά τα πράγματα δηλαδή. Υποτίθεται ότι η Xiaomi όλες αυτές τις λάμπες τις εγγυάται για 11 χρόνια. Τώρα το εγγυάται είναι σχετικό, δεν νομίζω να σε 10 χρόνια να σου χαλάσει να σου στείλουν μια άλλη. Αλλά σου λέει ότι είναι guaranteed for 11 years life ή κάτι τέτοιο. Ξέρεις, πρακτικά δεν ξέρω που μεταφράζεται αυτό, αλλά υποθετικά είναι πολύ long lasting, όπως λέμε στο χωριό μου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να απλώσω τη φάση σε όλο το δωμάτιο, ρε Θανάση. Δεν θέλω μόνο μία λάμπα.
Θέλω να είναι γύρω-γύρω το δωμάτιο με RGB. Χαίρομαι που το ζήτησε! Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο όπως θα δείτε απλώνει τη φάση σε όλο το δωμάτιο, γιατί έχουμε και ένα G-Light Strip Light. Όπα, έχει τριβιτζούδες. Όχι, δεν είναι για να γλυφθείτε. Είχε ένα random πράγμα το οποίο συνήθως το ονομάζουμε το manual, αλλά who reads the fucking manual. Είναι αυτό εδώ πέρα η συσκευασία που βλέπετε. Έχει κάτι πράγματα που είναι σαν θήκες ακουστικών. Είναι αυτό. Και είναι ένα ωραίο strip light. Έχει on off. Α, έχει και τέτοιο. Έχει και adapter. Και δυστυχώς έχει και proprietary ρεύμα η μαλακία. Αντί να βάλουν ένα micro USB, βάλαν αυτό. Λοιπόν, βάζουμε τον εμπιστό μας adapter στην τρούπα του. Συνδέουμε αυτό. Τώρα είσαι bedazzled. Είμαι bedazzled. Φόρεσε το κορδέλα στο κούτελο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν συνδέεται. Καταρχήν, πόσο μακρύ είναι, ξέρουμε. Είναι 2 μέτρα και είναι καμιά 30 ευρώ. Για να ξέρετε, το είπα προκαταβολικά. Αυτό παίρνει και επέκταση. Όχι, δεν μπορεί να πάρει επέκταση, όχι. Άμα θέλετε να το κόψετε τέλος πάντων, όπως εδώ που βλέπετε αυτά τα δύο μεταλάκια, ανάμεσά τους μπορείτε να το κόψετε. Λοιπόν, μετά από ένα firmware update που έκανε και κατέβασε Windows, ξέρω κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα να πεις ότι το δουλεύουμε με το Mi-Home, όχι με το G-Lite. Πάλι με το Mi-Home δουλεύουμε, γιατί το G-Lite αρνείται να το προσθέσει μέσα. Είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό δίμετρο ως κατουλάκι. Εδώ πάνω είναι το brightness. Αυτό είναι το Therma brightness. Δεν το λες και πολύ. Και εδώ κανείς πέφτει, υποτίθεται. Αυτό είναι το χαμηλότερο του. Κίτρινο βγαίνει. Ναι, λάντε, το Therma κάτω βγαίνει κίτρινο. Αυτό είναι το white. Πάμε στο color. Εδώ είναι πάλι brightness. Και εδώ αλλάζει χρώματα. Να το. Εδώ είμαστε. Δηλαδή πάμε το κόκκινο. Πάμε στο κίτρινο. Πράσινο. Τυρκουάζ. Μαλάκι, ξέρεις όλα τα χρώματα. Τα ξέρω όλα, ναι. Θα πάμε σιγά σιγά στο φούξια και μετά στο κόκκινο. Μπουρδελιάρικο, μου αρέσει. Έχει baby pink. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να κρίνεις την απόδοση των χρωμάτων. Καλό φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει, λειτουργεί καλά, λειτουργεί σχετικά γρήγορα με τη WiFi σύνδεση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μου φαίνεται αρκετά bright. Θα μου πεις, δεν το θέλεις αυτό για να διαβάζεις. Αυτό είναι για διακοσμητικό. Από τον υπολογιστή σου, σε ένα κάγκορα που έχεις βάλει μόνο με τέτοιο. Μπράβο, το βάζεις πίσω από το monitor του υπολογιστή, κάτω από το γραφείο σου για να θυμίζει καγκούρικο γραφείο και τέτοια. Εντάξει, ναι, δεν είναι και πολύ bright, αλλά στην πραγματικότητα μάλλον δεν θα χρειαστεί να το έχεις πολύ bright. Συνήθως θα το έχεις κάπου εδώ. Γιατί θα κάθεσαι το βράδυ και θα βλέπεις Netflix και θέλεις ένα σχετικά άνετο φως εκεί που περπατάς. Να πούμε ότι έχει αυτοκόλλητο back εδώ πέρα, ξεκολλάει αυτό εδώ πέρα και το κολλάς όπου θέλεις. Όπως και ο controller του, το on-off του δηλαδή. Έχει κανένα δίμετρο εδώ πέρα extension μαζί με τον adapter. Και γύρω στα 30 ευρώ κάπου εκεί, link στην περιγραφή. Ρε Θανάση, μήπως όμως να βάζαμε κάτι πάρα πολύ σε μια οροφή να τα κάνει όλα. Χαίρομαι που το λες αυτό ρε ψύχο, γιατί πραγματικά έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε μια οροφή. Αυτό είναι το G-Light Ceiling Lamp ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτό είναι και για σπίτι, προφανώς είναι και για γραφείο. Βλέπετε ότι είναι ένα μεγάλο πράγμα, σχετικά βαρύ. Να πούμε ότι έχει κερδίσει Red Dot Design Award 2017 winner. Εντάξει, παλιό θα μου πεις το τέτοιο, αλλά γιατί. Ένα καλό πράγμα, δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα. Για να το δούμε. Έχει και χερούλι, βλέπετε ότι είναι αρκετά βαρύ. Τι έκοψε ακριβώς. Έκανα ότι ήταν σφραγισμένο ρε ηλίθιε. Άρα καλά μου φά. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Πολύ ωραίο φωτάκι. Τι φωτάκι, ένα φρολέξινε. Σκάσε ρε ηλίθιε. Αυτό είναι, μάλιστα. Είναι ένας δίσκος. Υπτάβνος. Πολύ ωραία. Ρολό είναι. Ωραίο φως, δεν μπορώ να πω. Έχει κάποιο είδους βάση. Τηλεκοντρόλ. Όντως. Ναι, on off τηλεκοντρόλ. Τέσσερις βίδες. Και φυσικά ένα manual στα κινέζικα. Εντάξει, αυτό εδώ μέσα και βγαίνει αυτό. Το οποίο αυτό το βιδώνει στο ταβάνι. Ή στο τοίχο. Ναι, αν και δεν είναι για τοίχο αυτό κανονικά. Γιατί όχι, αυτό γιατί το λέω. Εντάξει, είναι πάρα πολύ bright φως για τοίχο. Θα σε τυφλώνει δηλαδή γαμισέτα. Είναι δεν ξέρω και εγώ πόσα 3.000 lumens νομίζω. Οπότε δεν είναι για τοίχο με τίποτα. Εδώ μπαίνουν τα ρεύματα και μετά το ανεβάζει στο ταβάνι και το κάνει κλικ. Λοιπόν, για να βάλουμε τα ρεύματα εδώ. Δηλαδή τον Αθανάση εμείς που δεν ξέρουμε να δώσουμε ρεύματα τι κάνουμε. Φωνάζεις ηλεκτρολόγο. Φωνάζεις ένα γαμημένο ηλεκτρολόγο, δηλαδή άμα το πάρεις αυτό δεν κάθεσαι να παίζεις με ρεύματα. Ή και normal ηλεκτρολόγο, όχι πάρε τα γαμημένο. Και αυτό επίσης. Δηλαδή να μην δείξουμε πως το κάνεις εσύ. Όχι. Λοιπόν το βάζεις ηλίθιος. Και έχουμε αυτό το πράγμα ας πούμε στο ταβάνι ή στον τοίχο τέλος πάντων, ανάλογα με το τι σας φτιάχνει. Και καρφώνουμε το φως από πάνω. Κλικ. Για να το βάλουμε στην πρίζα, αν δεν θα γίνει.
Αμάν! Γεια σας! Τι κάνετε? Creepy as fuck! Δεν θα πει τίποτα. Α, πολύ κομψό. Έχει on-off. Σιγά μην είχε μπαταρίες. Α, έχει μια μπαταρία. Να πούμε ότι τελικά το τηλεκοντρόλ του είναι συμπληρωματικό. Στην πραγματικότητα λειτουργεί και με το G-Light application και με το Mi Home κυρίως. Χαίρεσαι το G-Light. Μας έχει κρεμάσει τόσες φορές που το Mi Home αξίζει να χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί να βάλεις και κάμερες και τα σχετικά. Όλοι που θέλουμε φτηνά πράγματα στο σπίτι είναι Xiaomi. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό εδώ πέρα είναι ένα χρήσιμο να το έχεις πάνω στο τέτοιο και να ανοιγοκλίνεις το φως χωρίς διακόπτες και τα σχετικά. Εγώ ωστόσο θα σας πω μια ιστορία τρόμου. Ηλίας Φουντούλης. Ο Θανάσης να χάσει ένα γαμάτι, λέει Φουντούλη, ακόμα χειρότερο. Αυτό το κάνει η εικόνα εγώ και είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι ό,τι πιο άσχημο έχω σκεφτεί. Θέλει να κάνει και ένα update, αλλά για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να κάνω update. Δεν του αρέσει το ίντερνετ μου, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπαίνουμε μέσα. Εδώ αυξάνουμε φωτεινότητα. Εδώ μειώνουμε φωτεινότητα. Αυτό. Εδώ είμαστε στο Sun. Πάμε στο Moon. Βλέπετε το ρίχνει εδώ πέρα αρκετά χαμηλά. Αυτό είναι για να κοιμηθείς, υποτίθεται. Άμα το έχεις σε κανένα υπνοδωμάτιο ή όπως κοιμόμαστε όλοι στα γραφεία μας, το βάζεις στο γραφείο σου αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή θα σε κοιμηθείς. Γιατί θα δουλειά θα κάνεις, θα κοιμηθείς. Είναι dimmable, ας πούμε, και διαλέγεις και θερμοκρασία χρώματος. Δηλαδή αυτό είναι το ψυχρό λευκό και αυτό είναι το θερμό. Αυτό είναι και μπορείς να το φεϊντάρεις και να το ρίξεις αρκετά. Αυτές οι λειτουργίες έχει, είναι ένα αρκετά καλό φως για τη δουλειά που είναι. Έτσι μπορεί να το βάλεις σε μια κουζίνα, σε ένα. Εντάξει, για υπνοδωμάτιο είναι πάρα πολύ λαμπρό. Είναι για ένα σαλόνι. Για ένα γραφείο, εγώ θα έλεγα. Για γραφείο. Για να μιλήσει για θερμοκρασία χρώματος, τι σε βολεύει. Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί βρίσκει ξεκούραστο και αυτά. Παρ' όλα αυτά, σε ένα σαλόνι δεν θα ήταν άσχημο, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για να διαβάσει και τέτοια. Είναι ένα αρκετά λαμπρό φως. Να πούμε ότι είναι λίγο τσιμπημένο και αυτό έχει τα 11 χρόνια και καλά εγγύηση τη Xiaomi. Είναι λίγο τσιμπημένο, κάνει γύρω στα 60 ευρώ για το ποσό φωτός που ρίχνει. Τα αξίζει τα λεφτά του. Επίσης και δεν παίρνει μια λάμπα απλώς. Έτσι παίρνει ένα ολόκληρο πορτατήφ, α πούμε. Μια ολόκληρη. Μια απλικά. Είναι ένα ωραίο φως, εντάξει, είναι αρκετά κομψό, είναι λευκό, δηλαδή θα ταιριάζει πολύ καλά στο ταβάνι σου, έχει αυτό το κολπάκι του υπτάμενου δίσκου, δεν έχει πράγματα να εξέχουν, είναι ένα ωραίο πραγματάκι, μοιάζει όπως είπε και ο Λεβόν με την ηλεκτρική σκούπα της Xiaomi. Είναι λευκό, οπότε θα ταιριάζει να μένει σε ένα τρελοκομείο, ας πούμε, μέσα. Και αυτό επίσης, που όλοι μένουμε. Αυτά τα υπέροχα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα φώτα για σήμερα, ήταν αρκετά. Όπως είδατε, έχουμε ένα για όλες τις ανάγκες. Ωραία, τώρα για το τελικό review, δώσε μας τα φώτα σου. Όχι, θα πεις, ελάτε να σας αλλάξουμε τα φώτα. Comedy love. Sad, sad. Τα link είναι στην περιγραφή όπως πάντα. Δείτε τα λίγο, άμα κάποιος σας ενδιαφέρει το παραγγέλνετε. Ελπίζω να βοηθήσαμε, τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Bye bye.